Σήμερα η κυβέρνηση πρόσθεσε μια καινούργια και ένα καινούργιο κρίκο στη βαριά αλυσίδα που πάει να αλυσοδέσει το λαό μας. Την προειδοποιούμε, δεν έχει καμία νομιμοποίηση να το κάνει αυτό. Δεν έχει, γιατί η ιστορία του λαού μας είναι γεμάτη με αγώνες ενάντια σε αυτή τη βαριά αλυσίδα. Και την προειδοποιούμε ότι και σήμερα θα τη σπάσει ο λαός μας. 70 χρόνια στο ΝΑΤΟ με παρουσία αμερικανικών βάσεων στη χώρα μας, ο λαός έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Φτάνει πια! Δεν νομιμοποιούμε! Δεν συνενούμε! Εμείς θα την καταργήσουμε στην πράξη τη συμφωνία! Συνεχίζουμε τον αγώνα! Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εδώ τελειώνει η σημερινή πορεία καταδίκης της επέκτασης της βάσης και της συμφωνίας με τον ΝΑΤΟ και την Αμερική. Τα εργατικά σωματεία μαζί με τους φορείς της πόλης, την Επιτροπή Ειρήνης, συνεχίζουν τον αγώνα ώστε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η πόλη της να είναι λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών. Ο νόμος αυτός, όπως και τόσοι άλλοι νόμοι, μέσα από τον αγώνα μας θα μείνει και αυτό στα χαρτιά. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας όπως συνεχίσαμε και τους αγώνες σε όλα τα αντιλαϊκά σχέδια που θέλει να φέρει και έφερε η κυβέρνηση. Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή στις 22 του Μάη, 11 η ώρα, στην πορεία ειρήνης στο τρίτο σώμα στρατού, για να διαδηλώσουμε απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Καλή συνέχεια.